Λόγω και προϋπηρεσίας στο Προεδρείο, αντί για 7-10 λεπτά. Ευχαριστώ. Και λόγω Μακεδονία Στράκη, άλλα 5. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, οι παλιότεροι από εμάς, όσοι έχουμε μείνει, πέρα από το βάρος και την ευθύνη για τα λάθη και τις παραλήψεις μας, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Είμαστε σε θέση να ανακαλέσουμε από τη μνήμη μας τάσεις, επιλογές και συμπεριφορές και παράλληλα μέσα από το βάρος όλο αυτό να προτάξουμε σήμερα το αυτονόητο, που είναι η κοινή απλή λογική. Αυτήν έχει σήμερα ανάγκη η χώρα και ειδικά μέσα από αυτή τη συζήτηση του προϋπολογισμού να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Πιστεύει κανείς ότι τα προβλήματα είναι μόνο δημοσιονομικά, ότι έχουν να κάνουν μόνο με την δανειοληπτική ικανότητα της χώρας μας ή τη διεθνή μας αξιοπιστία? Πιστεύει κανείς ότι μετά από 6 χρόνια κρίσεων και μνημονίων θα τα ξεπεράσουμε όλα μόλις βγούμε στις περιβόητες αγορές? Δεν το πιστεύω και εσείς πιστεύω το ίδιο. Η κρίση που περνάμε έχει καθολικό και σωρευτικό χαρακτήρα και η μόνη λέξη που μπορεί να εκφράσει το βάθος και το πλάτος της είναι παρακμή. Υπογεννητικότητα και μεταναστευτικό καθορίζουν το μέλλον μας. Η μη λήψη συγκεκριμένων απτών και ξεκάθαρων πρωτοβουλειών απειλεί την ίδια μας την ύπαρξη. Σε σχέση με την πρόταση του προϋπολογισμού, είμαι υποχρεωμένη ως εκ των αρμοδιοτήτων μου να τονίσω τα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στον οικονομικό σχεδιασμό, βάσει του οποίου αποτελεί ο συζητούμενος ετήσιος προϋπολογισμός του κράτους. Οι ιδιαίτερες ανάγκες της Μακεδονίας και της Θράκης μας, οι οποίες στις μέρες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα, απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση και αμέριστη προσοχή, καθώς και τη δημιουργία ενός πλαισίου οικονομικών μέτρων. Η Μακεδονία και η Θράκη αυτή τη στιγμή δέχονται ένα μεγάλο μέρος του συνολικού προσφυγικού προβλήματος. Στη Μακεδονία και τη Θράκη βρίσκεται το συντριπτικό ποσοστό της επίγειας συνοριογραμμής της χώρας μας, καθώς και όλες σχεδόν οι πύλες εξόδου των προσφύγων και των επίδοξων οικονομικών μεταναστών. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να υπάρξουν μέτρα για την αδιάλειπτη παροχή των αναγκαίων αγαθών προς τους πρόσφυγες, αλλά και για την ενίσχυση των κατοίκων των περιοχών που αντιμετωπίζουν πρωτοφανή προβλήματα εξαιτίας της κατάστασης σχεδόν σε όλους τους τομείς. Δεν θα αναφερθώ κι εγώ στη διακοπή της αεροδρομικής γραμμής με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχω τονίσει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό πως πρέπει να αποτραπεί κάθετα η πιθανότητα να δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στον πληθυσμό. Και προσέξτε, λέω πληθυσμό και δεν ξεχωρίζω ελληνικό πληθυσμό ή τον προσφυγικό. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε κοινωνικές εντάσεις που δεδομένων των παγκόσμιων συνθήκων μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επιζήμιες. Τονίζω ότι η όποια αύξηση του ποσοστού ανεργίας, ειδικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, πολλαπλασιάζει το κοινωνικό σοκ και μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικής απορρίθμισης. Η ερήμωση των ακριτικών περιοχών από άλλες, μας έρχεται από τις προηγούμενες περιόδους, είναι υπαρκτή, η κίνδυνη είναι δεδομένη και το ζητούμενο είναι αν θα είναι αναστρέψιμη ή όχι. Και πώς. Η ικανή παροχή απασχόλησης, εργασίας και συνθήκων επιβίωσης στους κατοίκους των περιοχών, μόνιμων και προσωρινών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εμποδίσουμε τη δημιουργία εντάσεων, ενώ αντίθετα μπορούμε να αντιληφθούμε τι θα συμβεί αν οι φιλοξενούμενοι αλλά και οι οικοδεσπότες στις περιοχές κοντά στα σύνορα αντιμετωπίσουν προβλήματα καθημερινής επιβίωσης. Το δεύτερο και σημαντικό θέμα που θα ήθελα να θίξω και να λάβει υπόψη του ο οικονομικός σχεδιασμός του 2016 είναι αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων που πλήττουν τη Βόρεια Ελλάδα λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της. Σαν παράδειγμα αναφέρω την περίπτωση των πλημμυρών που μαστίζουν τον νομό Εύρου, τον νομό Σερών και άλλων νομών της Βόρειας Ελλάδος λόγω της καθόδου υδάτων από τα βουνά της Βουλγαρίας και της λεκάνης απορροής των νομών αυτών. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται οικονομικός σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του προβλήματος και θα αποτελεί μια βάση συζήτησης για τις αντίστοιχες συνεισφορές σε κεφάλαια και έργο που θα πρέπει να κάνουν και οι γειτονές μας για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, θα πρότεινα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να υπάρχει
γιατί υπάρχει ανάγκη, τη δημιουργία για τη δημιουργία ενός κόμβου τριεθνών εμπορικών σχέσεων για να αξιοποιηθούν έτσι στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής αυτής. Τα ιδιαιτερό των προβλημάτων που εντοπίζονται στη Μακεδονία και τη Θράκη απαιτούν λήψη ειδικών αποφάσεων. Υπάρχουν όμως και άλλα σημαντικά προβλήματα, όπως είναι η έλλειψη ερευνητικών και επιχειρηματικών κέντρων εκόλαψης και στήριξης των νεοαφανών επιχειρήσεων. Η ενεργοποίηση έτι περαιτέρω της Αλεξάνδρειας ζώνης καινοτομίας είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη, η επιτυχία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Λέξπο και των σχετικών θεσμών που βρίσκονται γύρω της, οι οποίοι με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να παραγάγουν πολλαπλά οικονομικά αποτελέσματα από ό,τι ήδη προσφέρουν, και απαιτείται να τα πάρει σοβαρά και προσεκτικά υπόψη του ο οικονομικός σχεδιασμός για το νέο έτος, ειδικά όταν στην επόμενη Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου η Ρωσία είναι το τιμόμενο κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι άνθρωποι είναι σήμερα απογοητευμένοι από όσα δεν τους δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Περιμένω από εμάς να δημιουργήσουμε ξανά για αυτούς το όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα. Αναμένουν τη μία και μεγάλη ιδέα που θα τους εμπνεύσει και που θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την αναγέννηση του ελληνισμού. Γι' αυτό και για κάθε σχεδιασμό μας πρέπει να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων. Η ευχή και η κατάρα που μας δίνουν είναι να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια κοινή πολιτική που θα οδηγήσει τη χώρα συντεταγμένα στο δικαίωμά της να ελπίζει, και να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που μας χωρίζουν, όλα αυτά που δεν μας επιτρέπουν να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, ακόμα δυστυχώς και σήμερα. Οι ευκαιρίες όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελαχιστοποιούνται. Σε αυτή την κυβέρνηση επενδύθηκαν πολλές ελπίδες ακόμα και από ανθρώπους που δεν την ψήφισαν. Όπως έχω ενημερώσει και τον Υπουργό των Εσωτερικών, το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των τομέων της αρμοδιότητάς του, αλλά και της περιοχής της ονομαστικής ευθύνης του, που είναι η Μακεδονία και η Θράκη. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν μικρό προϋπολογισμό για το Υφυπουργείο και μια σχετική, θα με επιτρέψετε να πω, αδιαφορία από τις δυνάμεις του κέντρου. Αυτή σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν υπάρχει και δεν γίνεται σκεμμένα, αλλά αποτελεί μια κακή παράδοση του ελληνικού κράτους που πρέπει να αλλάξουμε. Τα δεδομένα περιορίζουν το εύρος των πρωτοβουλειών που μπορούμε να αναλάβουμε αυτοτελώς, και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο μας περιορίζονται πέρα από τις περιορισμένες αρμοδιότητες του, ώστε επιτοπλίστων σε δράσεις που υλοποιεί μέσα από τους υποπτευόμενους από αυτό φορείς, και ήδη ανέφερα κάποιους προηγουμένως, και από τη συμμετοχή τους σε διακρατικά και διασυνοριακά προγράμματα. Όμως δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε υπομνήματα που έχω καταθέσει κατά καιρούς, τονίζω και τεκμηριώνω την αναγκαιότητα αλλά και την ξεκάθαρη θέση του ΙΜΑΘ να αναλάβει μια σειρά αυξημένων αρμοδιοτήτων ως περιφερειακός και κυβερνητικός φορέας της χώρας. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 2016 μπορεί να είναι μια χρονιά που θα απελευθερωθούν οι δυνάμεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε σχετική αδράνεια. Και για να τις βοηθήσουμε και εμείς, πρέπει να τις δώσουμε μια ξεκάθαρη όθηση, μια ξεκάθαρη κατεύθυνση, πράγματα που αποτελούν στην ουσία του κεντρικού σχεδιασμού και του συζητούμενου προϋπολογισμού. Το ΙΜΑΘ θα συνδράμει βεβαίως ενεργά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της κυβέρνησης και τη στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της Βορείου Ελλάδος. Και για να πετύχουμε τους στόχους μας, ζητάμε το όραμά μας να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε όλα τα επίπεδα του κρατικού και κοινωνικού σχεδιασμού. Γιατί έτσι συντεταγμένοι και με ξεκάθαρους στόχους, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.